Καλησπέρα σε όλες και σε όλους. Χαίρομαι που είμαι σήμερα μαζί σας. Είχα την τιμή να εκπροσωπήσω τη χώρα ακριβώς επειδή ο υπουργός μας πήρε αυτή την απόφαση να τον αντικαταστήσω για μία εκ των δύο ημερών. Και τον ευχαριστώ γι' αυτό, καθότι δεν είμαι νομικός, ήταν μία πρωτόγνωρη εμπειρία, πρέπει να πω για μένα, η συμμετοχή μου. Και στο τέλος της ημέρας βάλαμε κάποια ζητήματα εμείς σαν αντιπρόσωποι της ελληνικής κυβέρνησης. Ένα εξ αυτών θα συζητήσω σήμερα μαζί σας εδώ. Λόγω των αρμοδιοτήτων μου, και δυστυχώς ο τίτλος μου είναι «Υπεύθυνη για την καταπολέμηση της ανεργίας στη χώρα», θέλω να ξεκινήσω με κάτι που είναι γνωστό σε όλους. Βάσει του άρθρου 23 του Universal Declaration of Human Rights, το δικαίωμα στην εργασία είναι σαφές καταγεγραμμένο. Πηγαίνει κανείς στο άρθρο 15, Charter of Fundamental Rights of the European Union, και εκεί επίσης είναι κατοχυρωμένο. Ερχόμαστε και στον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη, κάπως πιο χαλαρός από τα προηγούμενα άρθρα στα οποία αναφέρθηκα, αλλά επίσης κατοχυρώνει το δικαίωμα στην εργασία και το να μπορεί κανείς να κερδίζει τον επιούσιο, με λίγα λόγια, έτσι το κατανοώ εγώ, μέσα από την εργασία του. Ερχόμαστε λοιπόν σήμερα, μετά από 7 χρόνια, που έχει βιώσει η χώρα μας μέσα στο ευρωπαϊκό πλαίσιο μία πρωτόγνωρη κρίση, και έτσι μπορεί να πει κανείς, εφόσον είναι πρωτόγνωρη, δεν υπήρχαν και τα θεσμικά όργανα για να μπορούν να την αντιμετωπίσουν ή να συμμετέχουν στις διαβουλεύσεις για την επίλυση του προβλήματος. Ερχόμαστε λοιπόν μετά από αρκετά χρόνια και αυτό που βλέπουμε είναι όχι ότι οι συστάσεις δεν είναι δεσμευτικές για την Ελλάδα, κάτι για το οποίο, όχι απλώς αυτό, κάτι στο οποίο αναφέρθηκε ο Υπουργός προηγουμένως, αλλά ότι υπάρχουν βασικοί κανόνες που έχουν καταργηθεί και για τους οποίους δεν υπάρχει θεσμικός τρόπος παρέμβασης. Τι εννοώ? Το non-retrogression, για παράδειγμα, η οπισθοχώρηση, νομίζω ότι θα ήταν ο σωστός τρόπος μετάφρασης στα ελληνικά, εδώ έρχεται σε σύγκρουση με το κεκτημένο δικαίωμα που υπήρχε και που αφαιρέθηκε από 1 εκατομμύριο ανθρώπους. Το 2009, ας πούμε, έχουμε 380.000 ανέργους. Προχωράμε 3-4 χρόνια, 3 χρόνια αργότερα και έχουμε 1.380.000. Άρα 1 εκατομμύριο κόσμος έχασε την πρόσβαση που είχε σε μια θέση εργασίας λόγω κρίσης και αντιμετώπιση της κρίσης. Σε θεσμικό επίπεδο, όταν οι ευρωπαϊκοί θεσμοί και όχι μόνο αποφασίζουν για μία σειρά μέτρων που πρέπει να ληφθούν για να βγούμε από την κρίση, όταν έρχονται οι υλοποιήσεις αυτών των μέτρων να δημιουργούν ένα τέτοιο είδους πρόβλημα και εφόσον έχει καταγραφεί επανειλημμένα, τι means of implementation έχουμε του άρθρου 23, 15 και οποιοδήποτε άλλο άρθρο κατοχυρώνει το δικαίωμα στην εργασία, το δικαίωμα στην απασχόληση, το δικαίωμα στην εργασία. Βλέπουμε λοιπόν ότι αυτό παίρνει πολύ συγκεκριμένες εκφράσεις, αυτό το κενό, διότι δεν υπάρχει εκπροσώπηση σε θεσμικό επίπεδο στο Eurogroup.
κάποιου φορέα, ο οποίος να δίνει φωνή, voice και representation, σε αυτούς οι οποίοι έχουν χάσει, τους έχει αφαιρεθεί αυτό το δικαίωμα, όταν το ήταν και κεκτημένο. Και μάλιστα όταν έχουμε και την Συμφωνία της Λισαβόνας, η οποία θέτει για το 2020 ένα περίπου 75% συμμετοχής στην αγορά εργασίας και με όλα αυτά τα μέτρα που παίρνουμε έχουμε απομακρυνθεί από μία συμφωνία η οποία φυσικά δεν έχει την ίδια βαρύτητα όπως είναι ο Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης, αλλά είναι στόχοι τους οποίους έχουν συμφωνήσει τα κράτη-μέλη. Αν πάμε ένα βήμα πίσω, υπάρχει η συμφωνία του Μάστριχτ, η οποία όρισε ότι όταν υπάρχει μία παράβαση του 3% ελλείμματος προς το ΕΠ ή υπερβαίνει μία χώρα πάνω από το 60% του χρέους προς το ΕΠ, αυτό είναι ένα σήμα, σηματοδοτεί ότι υπάρχει πρόβλημα, κόκκινη σημαία σηκώνεται και από εκεί και πέρα υπάρχουν μία σειρά παρεμβάσεων. Γνωρίζουμε το 2014 με το νόμο 4254 στην Ελλάδα νομοθετήθηκε το εξής, η εξής απόφαση που έχει πάρθει σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Όποια χώρα έχει πάνω από το 60% είναι υποχρεωμένη να μειώνει το χρέος της κατά 1/20 της υπέρβασης από το 60% στο 180%, βγάλετε συμπέρασμα, σε τι αντιστοιχεί αυτό, μέχρι να απομειωθεί το χρέος να πάει στο 60%. Αυτό ισχύει οριζόντια για όλες τις χώρες. Βάζουμε κανόνες, λοιπόν, για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε μία σειρά από θέματα που θέτει σε αμφισβήτηση το ευρωπαϊκό κεκτημένο που έχει συμφωνηθεί μέσα από μία συμφωνία όπως είναι αυτή του Μάστριχτ. Αλλά δεν υπάρχει πουθενά κάτι ανάλογο, ακόμα και να μην είναι θεσμοθετημένο μέσα από τον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη, που είναι καταγεγραμμένο, όχι θεσμοθετημένο. Και λέμε, είτε μια χώρα έχει κρίση, περνάει κρίση, πολύ βαθιά κρίση, είτε όχι, τι μπορεί να συμβεί όταν η ανεργία περνάει από το μέσο όρο τον ευρωπαϊκό, για παράδειγμα, κατά 5%, κατά 10%, για μια διάρκεια 2 χρόνων, 3 χρόνων, 5 χρόνων. Από την πλευρά των κοινωνικών δικαιωμάτων, αυτό χρήζει αντιμετώπισης που θα πρέπει τα συλλογικά όργανα σε ευρωπαϊκό επίπεδο να πάρουν κάποιες αποφάσεις, έτσι ώστε όταν χτυπάει αυτό το κόκκινο το καμπανάκι, να ενεργοποιούνται μία σειρά αυτόματα σχεδόν, μία σειρά από υποχρεώσεις που έχουν τα κράτη-μέλη για να μπορούν να το αντιμετωπίζουν αυτό το πρόβλημα. Το ίδιο για το όριο της φτώχειας. Το ίδιο για πρόσβαση στην υγεία. Για βασικές αξίες και βασικά δικαιώματα που πρέπει να έχει κάποιος. Στην αστεγία και όλα τα υπόλοιπα. Δηλαδή, πώς μπορεί κανείς να περάσει, αναρωτιέμαι εγώ, όπως είπα, όχι σαν νομικός, αλλά σαν πολίτης που προσωρινά κατέχω τη θέση της αναπληρώτριας, πώς λοιπόν μπορούμε να περάσουμε σε μία συνεννόηση και ενεργοποίηση, ώστε τα κενά που υπάρχουν από την πλευρά των συμφωνημένων και των κανόνων και των διεθνών συνθήκων που δεν έχουν περάσει στο στάδιο να αντιμετωπίσουν αυτού του είδους τα θέματα, να μπουν στο τραπέζι. Εδώ λοιπόν υπάρχει ένα άλλο κενό, όχι για συστάσεις που δεν είμαστε δεσμευμένοι, αλλά για συστάσεις οι οποίες δεν έρχονται, διότι δεν έχουν ποτέ ενταχθεί ουσιαστικά μέσα στο πλαίσιο που θα έπρεπε. Έτσι, λοιπόν, μπορεί κάποια χώρα, ευρωπαϊκή ή μη, να προβεί σε κάποια μέτρα για την αντιμετώπιση της ανεργίας, που είναι η μη πρόσβασιμότητα σε μία θέση εργασίας, στην αγορά εργασίας και σε όλα
όσα αυτό συνεπάγεται. Είναι έλλειψη εισοδήματος, αλλά όχι μόνο. Ειδικά για τη μακροχρόνια ανεργία είναι γνωστά τα αποτελέσματα από αυτοκτονίες που βιώνουμε όχι μόνο στη χώρα μας, αλλά σε διεθνές επίπεδο, μέχρι ενδοοικογενειακή βία, μέχρι χάσιμο όλων εκείνων των γνώσεων που έχει κανείς και αδυναμία να επανέλθει κανείς στην αγορά εργασίας, ειδικά μετά τον τρίτο χρόνο ανεργίας. Λέμε λοιπόν, αν αυτή είναι η πραγματικότητα και αν δεν έχουμε συγκεκριμένες συστάσεις επί του θέματος που να οδηγούν εμπράκτως σε means of implementation, δηλαδή να υπάρχουν κυρώσεις, να υπάρχει η διαδρομή που πρέπει να ακολουθηθεί και οι κυρώσεις όταν δεν ακολουθείται αυτή η διαδρομή. Να δούμε λίγο τι έχουν κάνει ή αν κανείς βάλει κάποια σενάρια στο μυαλό του, τι θα μπορούσε κανείς να εισηγηθεί για να μπορέσει να αντιμετωπιστεί αυτό το κενό. Θα μπορούσε, για παράδειγμα, συνταγματικά να καθιερωθεί το δικαίωμα πρόσβασης στην εργασία ή σε μία θέση εργασίας. Θα μπορούσε, για παράδειγμα, να υπάρχει μέσα στο Σύνταγμά μας αυτή η κατοχήρωση που να λέει, πολύ συγκεκριμένο παράδειγμα, για 150 μέρες το χρόνο, αν κάποιος είναι είτε μακροχρόνια άνεργος, είτε εποχιακά άνεργος λόγω του επαγγέλματος που ασκεί, το κράτος έχει την υποχρέωση απέναντι στον πολίτη να του δίνει μία προσωρινή θέση εργασίας σε έργα τα οποία έχουν κοινοφέλεια για την τοπική κοινωνία. Μπορεί αυτό να θεσμοθετηθεί, θα μπορούσε κανείς να το διανοηθεί. Αυτό έχει θεσμοθετηθεί πριν από αρκετά χρόνια, το 2006, στην Ινδία. Και είναι το αποτέλεσμα κινητοποίησης επί δεκαετίας, λέγεται The Right to Work Amendment, National Rural Employment Guarantee Act, και ακολουθήθηκε από το δικαίωμα στην πρόσβαση σε πληροφορίες για αυτό το θέμα, που το κράτος είναι υποχρεωμένο να απαντήσει μέσα σε 15 μέρες, μέσα από κοινωνικό έλεγχο, αν αυτό δεν το υλοποιεί. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν 150 εκατομμύρια κόσμος, μεγάλη χώρα βέβαια η Ινδία, ο οποίος κάθε χρόνο, από εκείνο το χρόνο μέχρι σήμερα, έχει βρει τους πόρους στο κράτος, τους έχει εξασφαλίσει, έτσι ώστε να αντιμετωπίζει αυτό το πολύ βαρύ ζήτημα της ανεργίας, μη πρόσβασης σε θέση εργασίας. Μια δεύτερη πιθανότητα, μια χώρα μπορεί να εφαρμόσει το κάτωθι. Για την ανεργία των νέων, επειδή είναι πολύ υψηλή και έχει μεγάλες αρνητικές επιπτώσεις στη ζωή των νέων ανθρώπων, για όλο τους τον αναλαμβάνει την υποχρέωση πάνω στους 3 μήνες, αν δεν έχει βρει μια θέση εργασίας, να τοποθετηθεί σε μια προσωρινή θέση εργασίας από το δημόσιο σε κοινοφελή έργα που θα παράγει και να αφιερώνει το 75% του χρόνου του σε αυτό, σε αυτή την εργασία, για την οποία πληρώνεται και έχει όλα τα εργασιακά δικαιώματα και τα ασφαλιστικά δικαιώματα, και στη συνέχεια το 25% του χρόνου του να αφιερώνεται ή σε ανάπτυξη καινούριων δεξιοτήτων για τις οποίες υπάρχει ζήτηση, ας πούμε, στην αγορά εργασίας, ή σε άλλες δραστηριότητες που ο τοπικός ΟΑΕΔ του προσφέρει. Αυτό δίνεται για 8 μήνες και μετά την απένταξη του νέου για 8 μήνες, αν σε 3 μήνες δεν έχει βρει μια θέση σταθερή εργασίας, επαναλαμβάνεται. Ακούγεται περίεργο, αλλά υλοποιείται αυτή τη στιγμή στη Σουηδία. Υπάρχει αυτή η δέσμευση από το κράτος, που ένα ποσοστό του ΑΕΠ χρησιμοποιείται ακριβώς για αυτό το λόγο. Να πάμε τώρα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Πώς μας ακούγεται η εξής πρόταση. Για χώρες οι οποίες έχουν 3% ανεργία,
παραπάνω από το μέσο όρο τον ευρωπαϊκό για περισσότερο διάστημα από 3 χρόνια και ταυτόχρονα έχουν μακροχρόνια ανεργία πάνω από το μέσο όρο τον ευρωπαϊκό, αυτόματα ενεργοποιείται το Ευρωπαϊκό Ταμείο Υποστήριξης των Ανέργων προς αυτή τη χώρα. Είναι σαν να έχει γίνει ένας σεισμός, ας πούμε, που υπάρχει η χρηματοδότηση κατάλληλη για να αντιμετωπίσεις αυτό το φαινόμενο. Αυτό μπορεί να ακούγεται περίεργο, αλλά ο προηγούμενος επίτροπος της Διεύθυνσης Απασχόλησης, της Ευρωπαϊκής Διεύθυνσης Απασχόλησης, ο κύριος Άντορ, το είχε προτείνει. Επανήλθε σε μία παρεμφερή πρόταση. Έχουν επανέλθει υπουργοί εργασίας από διάφορες χώρες. Δεν έχει εγκαθιδρυθεί ακόμα, αλλά είναι μία πολύ σημαντική παρέμβαση από την πλευρά και της Ιταλίας και της Ισπανίας και της Γαλλίας που έχουν σύμφωνη γνώμη πάνω σε αυτό. Η υπουργός μας το προωθεί, το έχει προωθήσει στο τελευταίο ΕΠΣΚΟ που έγινε και θα δούμε πώς θα πάει. Ευχόμαστε να μπορέσουμε, όχι απλώς εμείς σαν χώρα, αλλά μέσα στο ευρωπαϊκό πλαίσιο στο οποίο λειτουργούμε, να μπορέσουμε να έχουμε καινούργιες δεσμεύσεις κρατών μελών σε θέματα για τα οποία δεν υπάρχει πρόβλεψη ξεκάθαρη και θεσμικό πλαίσιο μέχρι τώρα. Ευχαριστώ.